παρά την διακηρυγμένη απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης για μερική άρση των διακινήσεων μέσω των οδοφραγμάτων τη Δευτέρα, Τίποτα ωστόσο δεν είναι ακόμη σίγουρο, καθώς τα κατεχόμενα εντείνονται τα πολιτικά παιχνίδια εξουσίας μεταξύ των εκλεκτών της Άγκυρας, Τατάρ και ο Ζερσάη και του Μουσταφά Κιντζή, εν πάντα των λεγόμενων προεδρικών εκλογών. Για πολιτικά παιχνίδια μεταξύ των δύο ισχυρών συνεταίρων στη ψευδοκυβέρνηση κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή του τουρκοκύπριοι που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές. Αναφέροντας ότι ο λεγόμενος Υπουργό Εξωτερικών Κουτρέτο εμφανίζεται πιο σκληρός και ζητά έναρξη των διαλέψεων μετά την 1η Ιουλίου. Την ίδια στιγμή, εκνευρισμένο από την στάση των δύο, εμφανίζεται ο Μουσταβακίντζη, καλώντα την ψευδοκυβέρνηση να ξεκαθαρίσει την θέση της. Οι τουρκοκύπροι μέλη της Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπής για την Υγεία δήλωσαν ότι είναι θετική στη διέλευση συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων από την 8η Ιουνίου. Η κυβέρνηση θα πρέπει να συγκαλέσει έκτακτα Συμβούλιο Υγεία και να ανακοινώσει την απόφασή τη. Με ανάρτησή του στο facebook, ο Κουτρέτος Δερσάη αφού υποστήριξε ότι επιδημιολογικά υπάρχει ομοιότητα στις δύο πλευρές, παραδέχθηκε ότι το ψευδοκράτος έχει σοβαρά προβλήματα και ανεπάρκεια στις υποδομές στον τομέα της υγείας. Η κρίσιμη ερώτηση είναι πόσο κίνδυνο μπορούμε να δεχθούμε. Λόγω τη ανεπάρκεια στην υποδομή στον τομέα τη υγεία μα, θα πρέπει να λαμβάνουμε λιγότερο ρίσκο και να προχωρούμε αργά. Στη συνέχεια όμως παραδέχεται πως το κατοχικό καθεστώς επίγεται για την επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων για οικονομικούς λόγους. Υπάρχουν υγειονομικοί κίνδυνοι για να περάσει κανείς στο νότο όπως και στις αφήξεις. Ωστόσο από την άλλη δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση χωρίς να πάρουμε ρίσκο γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε κλειστοί για μήνες. Όπω έχει ήδη μεταδώσει ο Αντένα, η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έντονα ενοχλημένη από τα πολιτικά παιχνίδια που διαδραματίζονται στα κατεχόμενα. Έχει ήδη προβεί σε παραστάσει προ τα Ηνωμένα Έθνη στην Νέα Υόρκη εν ώψη και τη ετοιμασία του προσχεδίου ψηφίσματο για ανανέωση τη θητεία τη ειρηνευτική δύναμη. Την ίδια στιγμή η Λευκοσία έχει προχωρήσει και σε αυστηρέ υποδείξει προ την Ουφικύπ, έχοντα υπόψη και το προηγούμενο τη απαράδεκτη, όπω χαρακτηρίστηκε, παρέμβαση στο θέμα τη ειδική αντιπροσώπου του Γενικού. Γενικού Γραμματέα Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.